εξέλιξη είναι από τις 6 το πρωί φωτιά η οποία καίει ξεραχόρτα στην Αγία Τριάδο Θεσσαλονίκης, κοντά στα κημητήρια της περιοχής. Οι θελώδεις άνεμοι που πλέον τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη δυσχεραίνουν το έργο των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο, μέρημνα των οποίων είναι να αποτρέψουν την επέκτασή της σε κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ώρες σε απορρίμματα κοντά στο χωριό Γέφυρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ σβήστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στη βιομηχανική περιοχή Σύδνου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε επιχείρηση που βρίσκεται στην περιοχή. Στο μεταξύ, φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, ενώ ισχυροί βοριάδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής. Από τις πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς να αναφερθεί πάντως κάποιος τραυματισμός.